Στην ιστορική Δημητσάνα έφτασε ο νέος Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριος Νικηφόρος, για την τελετή ενθρόνησής του. Σας ευχαριστώ από τα μύχια της καρδιάς μου, όλους σας, για την οργάνωση της αυθόρμητης, συγκινητικής και ενθουσιώδους υποδοχής της ελαχιστότητός μου. Το νέο ποιμενάρχη υποδέχθηκαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης κύριος Ευστάθιος, το ποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, ο Δήμαρχος Γορτινίας Ευστάθιος Κούλης, ο κλήρος, οι άρχοντες και ο λαός της Μητροπόλεως. Στο κέντρο της Πελοποννήσου, θα έλεγα από πλευράς πνεύματος, στο κέντρο του πνεύματος που είναι η Δημητσάνα. Είναι ένας χώρος με λίγους κατοίκους, αλλά με μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ημέρα σήμερα για την ιστορική Δημητσάνα, τη Γορτινία, τη Μεγαλόπολη, αλλά και για όλη την Εκκλησία της Ελλάδος. Η επαρχία Γορτινίας και η Δημητσάνα σήμερα έχουν γιορτή και πανηγύρι, γιατί ενθρονίζεται ένας νέος αρχιερέας. Το καλωσόρισμα του νέου Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, για την προσωπικότητά του γνωρίζαμε, την ευρυμάθειά του. Που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε από την πρώτη μέρα της ιεροσύνης του τον πατέρα Νικηφόρο νυν, Σεβασμιότατο Άγιο Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως. Σε μια ιστορική περιοχή, σε μια ιστορική Μητρόπολη, μικρή σε μέγεθος αλλά με πολύ βαριά ιστορία, έναν Μητροπολίτη τον οποίο στηρίζουμε με κάθε τρόπο στο έργο του. Όπου με ιδιαίτερες τιμές και με λαμπρότητα, με μεγαλοπρέπεια, υποδεχθήκαμε τον νέο μας Μητροπολίτη, κύριο Νικηφόρο, παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Ήρθε σε μια Μητρόπολη με πολύ πλούσια ιστορία, γι' αυτό και ονομάζεται και Αγιοτόκος. Από την πλευρά μας θα έχουμε ήδη δηλώσει και δηλώνουμε και τώρα ότι θα προσφέρουμε ό,τι χρειάζεται ο καινούργιος δεσπότης και να τον βοηθήσουμε στο έργο του. Μετά την υποδοχή στην κεντρική πλατεία της Δημητσάνας, εν πομπή άπαντες μετέβησαν στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Κυριακής, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή ενθρόνησης παρουσία του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθήνων και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμου. Τιμή και ευλογία να μπορεί κάποιος να παρίσταται σε μια ενθρόνηση όπως αυτή. Δεδομένου ότι είναι μια περιοχή η Γορτινία και η Μεγαλόπολη εν την ημέτρο, απομονωμένη. Με την ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη μας, του κυρίου Νικηφόρου, ακούγοντάς τον, είμαι σίγουρος ότι με την αγάπη του, με τη διάθεσή του για προσφορά, θα στηρίξει τον τόπο μας. Στρατιωτική Φιλαρμονική και Άγημα της Δίκαι Πελοποννήσου απέδωσαν τιμές. Στην πομπή συμμετείχαν επίσης σημεοφόροι γυμνασίων και λυκείων και αντιπροσωπείες συλλόγων του Δήμου Γορτινίας με παραδοσιακές φορεσιές.